τέλος. Λοιπόν, πάμε. Φεύγουμε από τα δίκαση. Από τη Τουρκία. Πάμε σε κάτι πολύ πολύ δυσάρεστο. Έλα Γιώργο, καλημέρα. Καλημέρα Γιώργο. Καλημέρα παιδιά. Δυστυχώς ένας 26χρονος Βρετανός τουρίστας έκανε μπάνιο στην περιοχή Αγία Αγάθη στη Ρόδο, ναι, όπου το χτύπησε κεραυνός. Ενώ οι φίλοι του του λέγανε, επειδή εκείνη την ώρα έβρεχε, είχαν πει μετεωρολόγοι, εκεί θα έχει άστατο καιρό, ναι, ναι, με καταρακτώδεις βροχές και κεραυνούς. Και μπήκε ο τουρίστας, ο 26χρονος, μέσα. Οι φίλοι του τον παρότριναν να βγει από τη θάλασσα, αφού είχαν ανοίξει ουρανοί και η κακοκαιρία ήταν σε εξέλιξη. Δυστυχώς το χτύπησε κεραυνός, με αποτέλεσμα να τον μεταφέρει το ΕΚΑΒ στο κέντρο υγείας της περιοχής, όπου εκεί δυστυχώς άφησε την τελευταία του πνοή. Παιδιά, αυτές οι καιρικές ανοιξιάτικες αστάθειες, πραγματικά όπως και στις μεσημβρινές ώρες που θα συνεχιστούν, όπως λένε οι μετεωρολόγοι, μέχρι και το τέλος της εβδομάδας, θέλουν μεγάλη προσοχή. Ναι, ναι. Και έχουμε πει, όταν έχει άστατο καιρό και κεραυνό, δεν καθόμαστε ούτε στη θάλασσα που τραβάει τον κεραυνό, ούτε κάτω από δέντρα. Ούτε στα μουδιά, ούτε κάτω από ομπρέλε, ούτε κάτω από δέντρα. Ναι, 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 παιδιά, γιατί το μυαλό μας τώρα λέει ότι μπορείς να πας στη θάλασσα, είναι Μάιος, είναι τέλη Μαΐου, είναι αρχές Ιουνίου, οπότε είναι το επόμενο, το λογικό να πας στη θάλασσα, αλλά δεν σημαίνει ότι επειδή μερολογιακά μπορείς να πας και ο καιρός το επιτρέπει. Αυτό είναι πολύ, πάρα πολύ βασικό. Είπαμε, έχει αστάθεια, παιδιά, υπάρχει αστάθεια ακόμα αυτή την άνοιξη, τώρα ο καιρός, έτσι με σιβρινές ώρες, θερμές ώρες δηλαδή, έχει βροχές μέχρι το απόγευμα. Θα περάσει μέχρι τέλος εβδομάδας, όπως λένε. Mm. Πιστεύω θα περάσει. Όταν δούμε και αρχίζει και χαλάει ο καιρός και πάει να βρέξει και είμαστε μέσα, κατευθείαν βγαίνουμε έξω. Έξω. Ούτε έξω, κάτω από δέντρο. Ναι, ναι. Όχι, όχι. Και εκεί είναι επικίνδυνα. Ναι, ναι. Και από τα αμάξι είναι επικίνδυνο. Και μέσα στα αμάξι, δηλαδή, αν είσαι κάπου με τα αμάξι κάπου από δέντρο, είναι επικίνδυνο. Μεγάλη προσοχή. Μεγάλη προσοχή. Ευχαριστούμε, Γιώργο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιώργο. Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ.